Λοιπόν, χαίρομαι γιατί είμαι στο όμορφο Ξυλόκαστρο. Σε μια πόλη η οποία και περιοχή που έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναδειχθεί. Ότι συναντώ εδώ φίλους μου, να ξεχωρίσω τον κύριο Σκούρα, να μου το επιτρέψετε. Ένα δήμαρχο με μια τεράστια προσφορά εδώ στην πόλη. Σου εύχομαι, αγαπητέ Βλάση, να του μοιάσει. Είναι βαριά για να προσφέρει ανάλογα. Πάντα όλοι πρέπει να έχουμε ένα παράδειγμα και είναι παράδειγμα ο κύριος Σκούρας προσφοράς εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το έργο το περιφερειακό. 20 μήνες είμαστε περιφερειακή αρχή. Οι 15 μήνες μας έχουν, στους 15 μήνες έχουμε ταλαιπωρηθεί από τον κορονοϊό και όπως και οι αυτοδιοικητικές αρχές και μεγάλο μέρος από τους προπολογισμούς μας πήγε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Λοιπόν, τώρα καλά που βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτή την κατάσταση, δίνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να προχωρήσει το περιφερειακό έργο. Χθες το βράδυ ήμουνα στο Λεωνίδιο, όπου υπογράψαμε σύμβαση για το ξεκίνημα ενός πολύ μεγάλου έργου προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του λιμανιού. Εκεί είμαι σήμερα στο Ξυλόκαστρο για κάτι πολύ σημαντικό και αμέσως μετά στη Σπάρτη για να υπογράψω και εκεί μια σειρά από έργα. Λοιπόν, είπα ότι το Ξυλόκαστρο έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει τις σπουδαίες βάσεις που έχει τοποθετήσει ο καλός πρώην δήμαρχος, ο κύριος Σκούρας. Έχουμε συζητήσει εδώ με τον φίλο τον Βλάση, εδώ και καιρό, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για τον Πεφιά, ο οποίος είναι ένα από τα καλύτερα δάση με αισθητική αξία, νομίζω 19 είναι σε όλη την Ελλάδα, ένα από τα 19, και θα κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση όπου θα καλυφθεί με χρήματα του προϋπολογισμού της περιφέρειας το πολύ μεγάλο ποσοστό και ασφαλώς και με μια συμβολή του Δήμου. Ο Πεφιάς είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όπου μπορεί να βοηθήσει το Ξυλόκαστρο και τον τουρισμό του, μπορεί να κρατήσει κόσμο εδώ και το σημαντικότερο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής εδώ των κατοίκων του Ξυλοκάστρου και της ευρύτερης περιοχής. Υπογράφουμε σήμερα την προγραμματική, ο Δήμαρχος έχει έτοιμη και τη μελέτη και τον συγχαίρω και συμφωνούμε με το περιεχόμενό της. Τάχιστα πρέπει να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη με διαγωνισμό, ώστε να έχουμε τον εργολάβο και μαζί με τα έργα τα οποία κάνουμε για την προστασία από τη διάβολη του Κορινθιακού κόλπου, να έχουμε αυτό το σημαντικό έργο. Αν θα με ρωτήσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Ξυλόκαστρο εδώ, θα σας έλεγα ότι είναι η διαχείριση της χωματερής, του χιτά και βεβαίως η επόμενη μέρα μετά την τακτοποίηση του ζητήματος των σκουπιδιών που δόξα τω Θεώ έχει μπει πλέον σε μια πορεία καλή και σε πολύ λίγο καιρό θα πάψουμε να μιλάμε για τα σκουπίδια και τη διαχείρισή τους. Η επόμενη μέρα είναι η αποκατάσταση της χωματερής που είναι εν δυνάμει ένα πρόβλημα για τον υδροφόρο ορίζοντα και βεβαίως γενικότερα για την περιοχή και την ποιότητα της ζωής της. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Έχουμε δεκάδες χωματερές ολόκληρη την Πελοπόννησο. Πρέπει να τρέξουμε μέσα στο 2021 να κάνουμε τον αναγκαίο προγραμματισμό. Ήδη έχουμε τρεις προς αποκατάσταση για να τις αποκατέστησουμε όλες. Μεταξύ αυτών και αυτή του Ξυλοκάστρου και άλλες, διότι δυστυχώς η Κορινθία χρησιμοποιήθηκε αυτά τα χρόνια για μεταφορά σκουπιδιών και από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα οι Ξυλοκαστρίτες το ξέρετε πολύ καλά εδώ. Λοιπόν, τις καλύτερες ευχές μου για ένα καλό καλοκαίρι, να περιμένετε εδώ κύμα ιδιαίτερα από την Αθήνα, κόσμο ιδιαίτερα από την Αθήνα. Φαίνεται οπωσδήποτε θα έχουμε μειωμένες ελεύσεις από το εξωτερικό, αλλά η Πελοπόννησος, όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι θα είναι το σημείο αναφοράς των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από την περιοχή της Αττικής. Καλό και καλοκαίρι, Δήμαρχε. Εύχομαι και στους κατοίκους εδώ καλή δύναμη να έχεις. Είσαι ένας καλός δήμαρχος και καλή προσφορά στην περιοχή σου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη. Τον καλωσορίζουμε στο δυτικότερο κομμάτι της περιφέρειάς του, το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήμης. Εγώ θέλω να πω ότι ως νέος δήμαρχος, στην κατά τη γνώμη μου, μια από τις πιο δύσκολες δημοτικές θητείες που έχουν περάσει με την οικονομική κρίση, με τον COVID, αλλά και με έλλειψη μέχρι τώρα χρηματοδοτικών εργαλείων, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει σταθεί δίπλα μας. Έχει σταθεί δίπλα μας με ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων.
μέχρι σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σχεδόν αποκλειστικός χρηματοδότης των Δήμων της περιφέρειας. Θα θυμίσω την ανάπλαση βέβαια του Πεφιά, την οποία υπογράψαμε σήμερα, το γήπεδο των Ροζενών, το αρδευτικό δίκτυο της Μάνας, την αποκατάσταση του προφήτη Ηλία, το δρόμο Δερβαίνη-Ροζενά-Σαραντάπη-Χογκούρα, την αποκατάσταση του δρόμου της Καριάς, τη συντήρηση του οδικού άξονα Σαραντάπη-Χοζάχολη-Μάνα-Παναρίτη-Στήλια, τη συντήρηση του οδικού άξονα Ξυλόκαστρο-Τρίκαλα και Ξυλόκαστρο-Ζεμενό, πολλά αρδευτικά έργα στο ΣΤΟΕΒ της περιοχής μας και πάνω απ' όλα πολύ σημαντικά ποσά στα έργα της διάβρωσης, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στο Δήμο μας, αλλά και τα έργα που έρχονται τώρα της ασφαλτόστρωσης της παλιάς Εθνικής Οδού, καθώς ο Δήμος μας έχει την τύχη και την ατυχία να διαθέτει 35 χιλιόμετρα ακτογραμμή στον Κορινθιακό, με τα υπέρ και τα κατά. Στην πρώτη μου λοιπόν θητεία έχω την ευτυχία να έχω ανθρώπους με εμπειρία, ανθρώπους που ξέρουν να ακούν τα προβλήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, τον Ξυλοκαστρίτη βέβαια, αντιπεριφερειάρχη τον Τάσο τον Γιολί, αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη τον θεματικό τον Χάρη τον Βιτινιώτη, αλλά πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο που εκτός από τη θεσμική συνεργασία που έχουμε, υπάρχει και προσωπικός σεβασμός και προσωπική πραγματικά αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω διατελέσει 13 χρόνια Δήμαρχος και ξέρω τον πόνο και τον αγώνα των Δημάρχων και ξέρω ότι φωνάζουν αλλά δεν βρίσκουν συμπαράστες και έναν κόσμο ο οποίος απαιτεί τα πάντα και συχνά παραλογίζεται. Το Δήμαρχό μας τον εκλέξαμε για να τον στηρίζουμε, για να τον βοηθάμε. Ο Δήμαρχος είναι ο άρχοντας της περιοχής. Εδώ είναι πάνω απ' όλα, ακόμα και από τους υπουργούς που επισκέπτονται την περιοχή, πρώτος είναι ο Δήμαρχος. Είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύθηκαν οι πολίτες. Αλλά οι πολίτες πρέπει να τον εμπιστεύονται και να τον στηρίζουν 4 χρόνια. Να είναι δίπλα του. Εμείς κοιτάξτε, τα χρήματα των φορολογουμένων διαχειριζόμαστε. Τα χρήματα του λαού και από αυτά θα κρυθούμε. Και πρέπει να τα κατανοήμουμε με τον τρόπο, με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει και δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα και ικανοποίηση των αναγκών. Και αυτό κάνουμε. Το Ξυλόκαστρο έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Πρέπει να το βοηθήσουμε περιβαλλοντικά, είπα, ο Πεφιάς ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μιλάμε, θα βοηθήσει ολόκληρη την περιοχή. Να δούμε και τη Χωματερή και όλα τα άλλα έργα τα οποία έτσι μπορούμε να τα βοηθήσουμε οικονομικά και θα το κάνουμε. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, όπως και τους συνεργάτες εδώ που είναι εξόχως αξιόλογοι. Εμείς ομάδα είμαστε και με τους τρεις αντιπεριφερειάρχες εδώ προσπαθούμε για το καλύτερο. Χαίρομαι για το γεγονός ότι ξέρεις, αντιμετωπίζουν την Κορινθία 9, δηλαδή ο Γιολής μπορεί να είναι από το Ξυλόκαστρο ή ο Χάρης από την περιοχή του Φενεού, καλά τα λέω, Χάρη. Όχι, από το Βέλο. Από το Βέλο, παραλιακά. Κάτσε. Τότε πώς αγαπάς και το Φενεό τόσο πολύ. Είναι η καταγωγή σου, είναι. Όχι. Αλλά δεν κοιτάνε την ιδιαίτερη περιοχή τους, κοιτάνε γενικότερα όλα αυτά. Αλλά το Φενεό όμως το προσέξατε ιδιαίτερα, κύριε Περιφερειάρχα. Έχετε προαναγγείλει έργα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και σας ευχαριστώ για όλα. Εγώ επειδή είμαι ορεινός και μένω στη θάλασσα δύσκολα, λέει ένας. Έλεγε ότι ξέρεις εγώ πότε πάω, όταν τελειώνω τα καρφούρια λέει τότε παίρνω ζεστή. Αγαπώ την ορεινή περιοχή, τα Τρίκαλα μέχρι την Κούρα, είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να μας δώσει πλεονεκτήματα πολύ σοβαρά. Ξέρετε, μην κοιτάτε, παλιότερα είμαστε στα βουνά, κατεβήκαμε στις θάλασσες. Πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε στο περιβάλλον των βουνών, που πρέπει να το έχουμε διαμορφώσει έτσι, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και την ποιότητα της ζωής του. Δεν υπάρχουν περιοχές σαν τα Τρίκαλα, σαν την Κούρα και σαν την ευρύτερη περιοχή. Και να δούμε και το δρόμο Δήμαρχε, την Κατεβασιά προς το Λεβίδι κάτω, όπου πρέπει οπωσδήποτε πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη κάνουμε μια μικρή επέμβαση με ένα κομμάτι προς το Λεβίδι. Θα δούμε και από την πλευρά της Αρκαδίας. Και την πλευρά πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.